Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας το πρωί στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Επρόκειτο να αναβιώσει η υπόθεση της δολοφονίας του Πρίαμου Ξηδάκη, ωστόσο πήρε αναβολή. Ένταση από τους συγγενείς των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί στο Ρέθυμνο για την αξιολόγηση. Νέες διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης διευθυντών σχολείων. Καλά στην υγεία τους οι πιλότοι του μοιραίου F-16 που συνετρίβει την Πέμπτη στα ανοιχτά της Γάβδου. Συγκλονιστικό το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσής τους. Χαμόγελα για τους καστανοπαραγωγούς της Κρήτης. Μεγάλη συμφωνία διασφάλισε την πώληση και εξαγωγή ολόκληρης της φετινής παραγωγής των ομουχανίων. Η ανυποχώρητη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο εκκρεμή ζητήματα της αξιολόγησης αλλά και οι πολιτικά δύσπιπτοι εναλλακτικές επιλογές για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού του 2015 αποτελούν τα βασικά προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου η ελληνική πλευρά να έλθει σε συμφωνία με την Τρόικα έως τις 14 Δεκεμβρίου. Όπως αναφέρεται και στα επίσημα έγγραφα του Euroworking Group, χωρίς συμφωνία Τρόικας κυβέρνησης δεν μπορεί να υπάρξει τεχνική παράταση του προγράμματος και δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την εκταμείευση των δόσεων και τον καθορισμό της προληπτικής γραμμής στήριξης. Αποφασισμένη να εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια ώστε να κλείσει η αξιολόγηση χωρίς την επιβολή νέων μέτρων, εμφανίζεται η κυβέρνηση. Το στίγμα των ελληνικών θέσεων έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώντας σε κομματική εκδήλωση και αφού είχε προηγηθεί διόρη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε τώρα εν αναμονή της επιστροφής της. Η Τρόικα πιστεύω θα επιστρέψει, αυτό είναι το μήνυμα και του χθεσινού Euroworking Group, της συνάντησης δηλαδή των εκπροσώπων των Υπουργών Οικονομικών και έχουμε τη δυνατότητα πράγματι πριν τα Χριστούγεννα, για την ακρίβεια πριν την προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη της 15ης Δεκεμβρίου, να έχουμε μια τεχνική συμφωνία των επιτελείων. Αργά το βράδυ αναμένεται να σταλεί η ελληνική ανταπάντηση στο email των δανειστών, η οποία θα περιορίζεται σε μεγαλύτερη ανάλυση των μέτρων που έχουν ήδη προταθεί. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η Αθήνα έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για υποχωρήσεις, υποδεικνύοντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως υπεύθυνο για το αδιέξοδο. Στο χθεσινό Euroworking Group, η ελληνική αντιπροσωπεία δέχθηκε πιέσεις για παραμονή κάτω από την ομπρέλα του μνημονίου ακόμα και για 6 μήνες, με την κυβέρνηση ωστόσο να συζητά μόνο βραχυπρόθεσμη παράταση του προγράμματος. Αυτό το οποίο συζητείται και συζητείται και εκ των πραγμάτων, γιατί υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, είναι αυτός ο αναγκαίος χρόνος των λίγων εβδομάδων, αυτό το διάστημα δηλαδή, για να μην θεωρούν οι υπόλοιποι ότι μιλάμε για χρόνο, μιλάμε για μήνα, για κάποιες εβδομάδες. Καθοριστικές ημερομηνίες είναι η 8η Δεκεμβρίου με τη συνεδρίαση του Eurogroup, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσει ο χρόνος και η μορφή της παράτασης ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Έως τις 14 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει κλείσει η αξιολόγηση, ενώ λήγει και η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος τεχνικής επέκτασης του προγράμματος. Αυτά τα δύο ζητήματα ενδέχεται να τεθούν σε πιθανό έκτακτο Eurogroup στις 15 Δεκεμβρίου με τηλεδιάσκεψη, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει πολιτική επικύρωση στη Σύνοδο Κορυφής στις 18 και 19 Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα στο πολιτικό πεδίο εντείνονται οι διεργασίες για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με 8 μη κυβερνητικούς βουλευτές να προτείνουν εκλογή Προέδρου από την παρούσα Βουλή και συμφωνία για εκλογές εντός του 2015. Το κείμενο που παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής υπογράφουν οι βουλευτές της Δημάρ Νίκη Φούντα, Νίκος Τσούκαλης και Θωμάς Ψήρας και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου, Χρήστος Αϊδόνης, Σπύρος Λυκούδης, Πέτρος Στατσόπουλος και Γρηγόρης Ψαριανός. Σε αυτούς μπορούν να προσθεθούν οι Γιώργος Κασαπίδης και Κατερίνα Μάρκου, οι οποίοι φαίνεται να τάσσονται υπέρ της εκλογής Προέδρου πριν την προσφυγή στις κάλπες. Ποιος και ποια από εμάς θα έχει αντίρρηση για ένα πρόσωπο όπως για παράδειγμα ο Παρασκευάς Αυγερινός ή η Μαριέτα Γιαννάκου? Για αυτά τα κορυφαία θέματα καλούμε την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε, έστω και την ίστατη ώρα. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή το να μην προβούμε και να μην διαλυθεί η Βουλή σήμερα. Για αυτόν τον λόγο. Την πρωτοβουλία των βουλευτών σχολιάζει με καυστικό τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για τεχνητή αναπνοή σε μια κυβέρνηση που είναι στην εντατική και για ένα ανάχωμα που δεν θα κρατήσει πολύ.
Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Νταβούτογλου. Είχε σειρά επαφών με τον Έλληνα ομολογό, τον Τόνι Σαμαρά, αλλά και με τον Κάρολο Παπούλια. Περισσότερες πληροφορίες για τη μέχρι τώρα πορεία της επίσκεψης Νταβούτογλου στην Αθήνα θα μας δώσει ο συνάδελφος Πέτρος Λιωδάκης. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Αστυνομοκρατούμενη πρωτεύουσα η Αθήνα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ανάμεσα σε αυτούς και η επίσκεψη του Νταβούτογλου που από νωρίς σήμερα το πρωί είχε διαμορφώσει ειδικές συνθήκες, κυρίως στις μετακινήσεις των Αθηναίων. Έτσι ακριβώς είναι. Το ίδιο θα ισχύει και αύριο. Ημερομηνία η οποία συμπίπτει και με τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για την επέτειο Γρηγορόπουλας. Ελπίσουμε η ταυτόχρονη παρουσία αστυνομίας και διαδηλωτών να μην προκύψει, να μην προκαλέσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Να δούμε τώρα τι έγινε στις έως τώρα επαφές. Του Νταβούτογλου θα υπάρξουν κι άλλες αύριο. Ξεκίνησε λοιπόν, πρώτος σταθμός του ήταν το Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί συναντήθηκε με τον Κάρολο Παπούλια, με τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να υπογραμμίζει την ανάγκη καλής γειτονίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και τον Τούρκο Πρωθυπουργό να συμφωνεί, απευθύνοντας μάλιστα πρόσκληση στον Κάρολο Παπούλια για να επισκεφθεί την Τουρκία στο άμεσο μέλλον. Είπε βέβαια και μια χαρακτηριστική ατάκα: όλα μπορούν να αλλάξουν, μόνο τα γεωγραφικά όρια δεν μπορούν. Ως άρα επί της ουσίας ήταν καρότο μαστίγιο. Έτσι ακριβώς είναι. Και επίσης αναφέρθηκε στους κοινούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες ιστορικά και πολιτισμικά. Ο σκοπός είναι όλα αυτά να μην μείνουν σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά να φαίνονται και από τις πράξεις της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία συχνά πυκνά επιλέγει να προκαλέσει τους γειτονές της. Και την ίδια ώρα που βρίσκεται ο Νταβούτογλου στην Αθήνα, τον Μπαρμπαρόσα κάνει περιπολίες κοντά στην Κύπρο. Ήταν ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν στην επόμενη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε αυτήν δεν συμμετείχαν μόνο οι δύο πρωθυπουργοί, δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αχμέντ Νταβούτογλου, αλλά και οι υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών. Βασικό θέμα συζήτησης ήταν το Κυπριακό. Το δεύτερο θέμα συζήτησης ήταν οι καθορισμοί των θαλασσίων ζωνών. Η ΑΟΣ της Κύπρου νομίζω είναι η συνισταμένη αυτών των το δύο. Το σημείο αναφοράς. Προφανώς λοιπόν έγινε κουβέντα και για το συγκεκριμένο, για τις τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και βέβαιως και για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά. Πάντως κυβερνητικά στελέχη, δεν έγιναν επίσημες δηλώσεις μετά τη συνάντηση, αποτιμούσαν θετικά τις σημερινές επαφές, εκφράζοντας μάλιστα συγκρετημένη αισιοδοξία για περαιτέρω σύγκληση. Και σε συνέχεια αυτών που λες για τις επαφές και για την κουβέντα που έγινε για την Κύπρο, οι πληροφορίες λένε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Τούρκο ομολογό του, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου τον ενημέρωσε για το τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτό το τέτα-τέτ που είχαν με τον κύριο Νταβούτογλου. Η Αθήνα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη Λευκοσία για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Πρωθυπουργός είχε εκπροσωπήσει τον Νίκο Αναστασιάδη στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, όταν ο Κύπριος Πρόεδρος δεν μπορούσε. Είναι προφανές λοιπόν ότι και οι θέσεις που κατέθεσε η Αθήνα στη συνάντηση είχαν την έγκριση της Κύπρου και ότι υπήρξε άμεση ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, περισσότερα συμπεράσματα για το τι σημαίνει η επίσκεψη Νταβούτογλου και ακόμα 9 υπουργών της κυβέρνησής του, αλλά και Τούρκων επιχειρηματιών στην Αθήνα, θα μπορέσουμε να βγάλουμε αύριο. Για αύριο είναι προγραμματισμένη συνεδρία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών. Είναι η τρίτη συνάντηση, νομίζω, που γίνεται. Είναι το τρίτο συμβούλιο ακριβώς. Υπό την προεδρία Σαμαρά και Νταβούτογλου θα πραγματοποιηθεί και κατόπιν θα γίνουν και δηλώσεις από τους δύο ηγέτες. Ενώ πριν αποχωρήσει από την Αθήνα, στις 3 το μεσημέρι, στο αεροδρόμιο, ο Τούρκος Πρωθυπουργός στο αεροδρόμιο θα συναντηθεί και με τον Αλέξη Τσίπρα. Επιλέχθηκε το αεροδρόμιο γιατί θα είναι η ώρα που θα επιστρέφει ο Αλέξης Τσίπρας από τη Σερβία και θα αναχωρεί ο Αχμέντ Νταβούτογλου για την Τουρκία. Να σας ευχαριστήσουμε για το πλήρες μέχρι στιγμής ρεπορτάζ της επίσκεψης Νταβούτογλου. Και σε αυτό το σημείο, αν είμαστε έτοιμοι, να περάσουμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη σύντομη συνομιλία που είχαν με τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Sayın Başbakanım, biz iki komşu ülkeyiz. Και θα παραμείνουμε γείτονες. Ve komşu kalacağız tabii. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε καλοί γείτονες. Çok haklısınız. Her şeyi değiştirebilirsiniz ama coğrafyayı değiştiremezsiniz. Ve iyi ki komşuyuz çünkü tarihte çok az iki millet birbirine bu kadar ortak özelliklere sahip, ortak kültürel niteliklere sahip. Στα δικά μας τώρα, στην τοπική επικαιρότητα, ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη μαφία των ναρκωτικών που διεξήχθη στα δικαστήρια του Ηρακλείου.
Το δικαστήριο επέβαλε ποινές κάθειρξης από 5 έως 16 χρόνια στους 10 κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ο δικαστής υποστήριξε πως υπήρξε μεγάλη επίκαιλο του νεαρού της ηλικίας τους. Αθώους έκρινε την ίδια ώρα η έδρα τους 7 από τους 26 κατηγορουμένους για την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Χάρη, καλησπέρα. Πάνας, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λέγαμε και χθες ότι από τη στιγμή που απέφυγαν την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, οι κατηγορούμενοι θα έπαιρναν ποινές οι οποίες δεν θα ήταν και τόσο υψηλές σε σχέση με τη συγκεκριμένη κατηγορία. Η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιφέρει ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Τώρα, καταδικάστηκαν οι 10, όπως είπες, για την διακίνηση των ναρκωτικών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν έφτασαν τα 16 χρόνια. Ενώ να σου πω ότι για τους υπόλοιπους υπήρξαν μικρότερες ποινές, γιατί ήταν κατηγορούμενοι για αγορά ναρκωτικών για ιδιαχρήση. Από τους 10 τώρα, μόλις 4 θα μείνουν στις φυλακές. Πρόκειται για έναν 33χρονο και τον αδερφό του, έναν 55χρονο ένα 33χρονο κτηνοτρόφο και έναν 56χρονο από το χωριό Γωνιές. Είναι αυτοί οι οποίοι είχαν και το βαρύτερο κατηγορητήριο, ήταν αυτοί που φερόντουσαν από την δικογραφία ως και επικεφαλής της υποτιθέμενης εγκληματικής οργάνωσης. Τελικά, όπως είπαμε, η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο, οπότε οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν τέτοιες που η έφεση δεν είχε αναστέλουσα δύναμη, όπως στους υπόλοιπους 6. Οι υπόλοιποι 6 θα εμφανίζονται μέσα στο πρώτο πενθήμερο του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ τους απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Χάρη, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο Ηράκλειο και στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αυστηρά μέτρα ασφαλείας τέθηκαν σε εφαρμογή το πρωί εντός και εκτός του δικαστικού μεγάρου, καθώς επρόκειτο να εκδικαστεί η υπόθεση της δολοφονίας των Πρία Μουξιδάκη και Μανώλη Σταυρουλάκη. Η δίκη τελικά αναβλήθηκε λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων. Ωστόσο, εντός της αίθουσας του δικαστηρίου η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Πρόσωπο με πρόσωπο βρέθηκαν σήμερα στην αίθουσα του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων οι συγγενείς του Πρία Μουξιδάκη και του Μανώλη Σταυρουλάκη, των θυμάτων του φωνικού που συγκλώνησε τον προφήτη Ηλία και ολόκληρη την Κρήτη το καλοκαίρι του 2012, με το γιο του καταδικαστέντος για τη διπλή δολοφονία. Η εκδίκαση της υπόθεσης, για την οποία κατηγορούμενος είναι ο ανήλικος τότε γιος του Κρεοπόλη που καταδικάστηκε για τη διπλή δολοφονία, πήρε αναβολή για τις 6 Μαρτίου λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων. Ήταν δεδομένο μετά από την απεργία η οποία κάνουν οι δικηγόροι. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη θα επιβάλλει αυτή στην πορεία τη τιμωρία που πρέπει να επιβάλλει. Διότι φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τους ανθρώπους τους και όλη η οικογένεια ζει δραματικές στιγμές κάθε μέρα που περνά. Πέρα από το θέμα του πόνου, εξαθλιώνονται και οικονομικά. Ένας άνθρωπος για να στηρίξει το δίκαιο του πρέπει να καταστραφεί και οικονομικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Ο ξάδερφος του Πρία Μουξιδάκη υποστηρίζει ότι τα μέλη της οικογένειας του Κρεοπόλη έχουν προχωρήσει σε μηνύσεις σε βάρος των μαρτύρων της υπόθεσης με στόχο να τους κάνουν να μην καταθέσουν ούτε στην εκδίκαση σε βάρος του ανήλικου τότε γιου του Κρεοπόλη, αλλά ούτε και σε δεύτερο βαθμό. Επίσης έχουν βρει και μια βιομηχανία μηνύσεων κατά των μαρτύρων και των οικογενειών, θεωρώντας ότι μέσα αυτοί θα απειλήσουν ή θα φοβήσουν τους μάρτυρες. Αυτά να τα ξεχάσουμε. Θεωρώ ότι υπάρχει υγιής δικαιοσύνη, η οποία θα παίξει το ρόλο της έτσι όπως πρέπει. Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας. Απίστευτη συνήθεια γίνεται μόδα μέσω του διαδικτύου. Ανήλικοι μαθητές αυτοστραγγαλίζονται μόνο και μόνο για να γελάσουν οι συμμαθητές τους. Η νέα αυτή μόδα ήρθε και στο Ρέθυμνο. Τι λένε οι εκπαιδευτικοί φορείς? Επιποδός και πάλι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο με αφορμή την αξιολόγηση. Το πρωί είχαν κληθεί σε προσωπικές συναντήσεις από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου διευθυντές δημοτικών σχολείων, πρωτοβουλία που προκάλεσε εκ νέου δυναμικές αντιδράσεις.
Στις επάλξεις βρίσκονται και πάλι οι δάσκαλοι κατά της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα φανεί κατά πόσο θα προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης των διευθυντών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα κληθούν να αξιολογήσουν τους δασκάλους. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε σήμερα είναι μια διαδικασία αξιολόγησης των ίδιων των διευθυντικών στελεχών, των διευθυντών σχολικών μονάδων, για να μπορέσουν να γίνουν αξιολογητές των εκπαιδευτικών. Ως σύλλογος και ως ομοσπονδία έχουμε καλέσει τους συναδέλφους διευθυντές να μην συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, να σταθούν δίπλα στον αγώνα που δίνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί σύσσωμοι σε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή παραιτήσεις διευθυντών σε όλη την Ελλάδα, έχουμε παραιτήσεις σχολικών συμβούλων, έχουμε δηλώσεις άρνησης τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών αυτών σε αυτή τη διαδικασία. Οι δάσκαλοι τάσσονται υπέρ μιας αξιολόγησης, όχι όμως στα πρότυπα του ΩΣΑ για ιδιωτικοποιημένη παιδεία, στα πρότυπα Μεγάλης Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτό το οποίο οραματίζονται μάλλον κάποιοι εδώ στην Ελλάδα είναι ένα σύστημα Αγγλίας-Αμερικής, κάτι το οποίο όμως καταλαβαίνουμε τις συνέπειες, θα δεις μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή κρούμε το καμπανάκι του κινδύνου ότι εάν αυτή η αξιολόγηση με τα χαρακτηριστικά, με τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή προχωρήσει, θα δούμε φοβερές συνέπειες όχι μόνο στο δημόσιο σχολείο. Γιατί ο αγώνας που δίνουν οι εκπαιδευτικοί σήμερα δεν είναι αγώνας μονάχα για τους εκπαιδευτικούς και για το δημόσιο σχολείο, αλλά είναι ένας αγώνας για να διατηρηθεί ένα δημοκρατικό πλαίσιο σε αυτή την κοινωνία. Σε μια κοινωνία η οποία βλέπουμε ότι συνεχώς βάλλεται. Οι δάσκαλοι ζητούν τα κονδύλια της αξιολόγησης να διατεθούν στη στελέχωση και παροχή εξοπλισμού στα σχολεία. Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο Διάβγεια και φυσικά στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, θα δείτε ότι υπάρχει προϋπολογισμός 7.200.000 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων και 1.490.000 για την προαξιολογική διαδικασία. Αυτό σημαίνει λοιπόν στην πράξη ότι έχουμε 8.690.000 ευρώ τα οποία δίδονται σε μια εποχή στους αξιολογητές, στους ανθρώπους δηλαδή αυτούς οι οποίοι θα υλοποιήσουν την αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Είναι τουλάχιστον προκλητικό από τη δική μας πλευρά αυτό το πράγμα να συντελείται, ενώ δεν έχουμε εκπαιδευτικούς σχολικές μας μονάδες, ενώ δεν έχουμε τα απαραίτητα εχέγγυα, να δίνονται τόσα εκατομμύρια από την ελληνική κυβέρνηση μέσω του ΕΣΠΑ για αυτό το πράγμα. Συνάντηση για το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε το πρωί. Η αρμόδια για θέματα παιδείας αντιδήμαρχος ενημερώθηκε για τη λειτουργία της κοινωνικής αυτής δομής από τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν να φιλοκερδώ στα μαθήματα που γίνονται σε παιδιά αδύναμων οικονομικά οικογενειών. Εδώ και μία εβδομάδα λειτουργεί το κοινωνικό φροντιστήριο στο τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Ηρακλείου και ήδη 40 παιδιά φοιτούν σε αυτό. 6 είναι οι εθελοντές καθηγητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο κοινωνικό φροντιστήριο, ενώ αναμένεται να ζητηθούν και από άλλους καθηγητές εάν ο αριθμός αυτός αυξηθεί. Καταρχήν, το κοινωνικό φροντιστήριο που λειτουργεί, λειτουργεί εντός των ορίων του τρίτου δημοτικού διαμερίσματος, διότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Παιδείας του τρίτου δημοτικού διαμερίσματος, τους οποίους για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω για τις ενέργειές τους. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα μία εβδομάδα. Είναι γύρω στα 40 παιδιά και έχουμε 6 εθελοντές καθηγητές. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των μαθητών της περιοχής και ίσως χρειαστούμε και άλλους εθελοντές. Στόχος του Δήμου Ηρακλείου είναι κοινωνικά φροντιστήρια να στηθούν και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα αν κριθεί αναγκαίο. Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση, η αρμόδια αντιδήμαρχος παιδείας προσπαθεί να συγκεντρώσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά σε μαθητές που το έχουν ανάγκη. Ναι, φυσικά μπορεί να επεκταθεί. Εφόσον υπάρξει ανάγκη και εκδήλωση ενδιαφέροντος, ναι, είμαστε πρόθυμοι να το στήσουμε σε όλα τα διαμερίσματα της πόλης. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να συνδράμουμε και εμείς και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους μαθητές της πόλης μας που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα λόγω οικονομικής κρίσης και να τους βοηθήσουμε προσφέροντάς τους μαθήματα και στήριξη για το σχολείο. Μία νέα επικίνδυνη μόδα, κυρίες και κύριοι, κάνει την εμφάνισή της τώρα στο διαδίκτυο και επεκτείνεται και στα σχολεία της Κρήτης. Ανήλικοι μαθητές αυτοστραγγαλίζονται μέχρι τελικής πτώσης, μόνο και μόνο για να γελάσουν συμμαθητές τους και όλο αυτό να καταγραφεί στις κάμερες των κινητών τηλεφώνων και στη συνέχεια να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Πάμε να δούμε τον Μάνθο Καπετανάκη, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Μάνθο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση, κυρίες και κύριοι από το ΡΕΘΜΟ. Πριν παρακολουθήσουμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ που ακολουθεί, θέλω να καταθέσω κάποιες επεξηγηματικές σκέψεις. Δεν καταδικάζουμε τη νέα γενιά με αυτό το ρεπορτάζ, αλλά κάποιες επικίνδυνες πρακτικές. Μου φαίνεται αδιανόητο η Ελλάδα που κατάφερνε να είναι μια δυτική ανεπτυγμένη χώρα χωρίς τα ψυχολογικά αντιέξοδα
που ακολουθούν αυτές τις χώρες, τώρα πια να επηρεάζεται τόσο πολύ από την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί, ώστε η νεολαία να ψάχνει να ζήσει κάτι συναρπαστικό με αυτόν τον τρόπο. Αντίστοιχα, όταν ήμουν εγώ στην ηλικία αυτών των παιδιών που στραγγαλίζουν το ένα το άλλο για πλάκα, με κίνδυνο της σωματικής τους ακαιρεότητας, ένας καθηγητής μας είχε αναφέρει ότι όταν ήταν αυτός μικρός, άκουγαν για τα ναρκωτικά και ήρθαν σαν κύμα και εδώ. Έτσι και τώρα βλέπουμε έφηβους στο εξωτερικό να μεθούν επικίνδυνα, να περνούν από πάνω τους τρένα, να πηδούν από μεγάλα ύψη και όλα αυτά με ένα κινητό αναχείρας για να δημοσιοποιήσει το παιχνίδι με το θάνατο. Και δυστυχώς αυτά χτυπούν και την πόρτα μας ακόμα και στην κοινωνία εδώ της Κρήτης. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αφορήσουμε την νέα γενιά, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε αρνητική εντύπωση για τους μικρούς μαθητές. Στόχος της παρουσίας του συγκεκριμένου ρεπορτάζ είναι η προστασία κάποιων παιδιών που έχουν μπει στη διαδικασία να ακολουθούν δυστυχώς αυτή την κακή, όπως εξελίσσεται, μόδα της εποχής. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Μάνθο Καπετανάκη και να περάσουμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, το σχετικό ρεπορτάζ. Το βίντεο σοκάρει και αποδεικνύει στην πράξη με τον πιο άσχημο τρόπο ότι τα επικίνδυνα παιχνίδια ανηλίκων στο εξωτερικό μας χτυπούν την πόρτα, καθώς εν ώρα διαλύματος σε σχολική τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο κάποιοι μαθητές αρέσκονται στο να στραγγαλίζουν ο ένας τον άλλο, στο να το καταγράφουν και να το αναρτούν σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και να γελούν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, παρόλο που ο συμμαθητής τους πέφτει στο έδαφος για λίγα δευτερόλεπτα μετά τον στραγγαλισμό που θεωρούν παιχνίδι. Σύμφωνα με την Στέλλα Κουκουριτάκη, εξωτερική συνεργάτηδα της εφημερίδας Ρέθεμνος, από όπου προέρχεται το σοκαριστικό βίντεο, παραμένει άγνωστο εάν όντως ο ανήλικος κινδύνευσε να χάσει τις αισθήσεις του ή όχι. Ωστόσο, όταν κάποιος παίζει με το θάνατο και γελάει, είναι άγνωστο και το πού μπορεί αυτό τελικά να φτάσει. Τα παιδιά, ειδικά αυτά που είναι στην εφηβική ηλικία, θα φοβούνται ότι θα απομονωθούν, έτσι. Και πολλές φορές δεν μιλάνε κιόλας, δεν τα αναφέρουν αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως οι ίδιοι καθηγητές να καλέσουν κάποιους ψυχολόγους στα σχολεία για να ενημερώσουν τα παιδιά πώς πρέπει να αντιδρούν. Η εκπαιδευτική κοινότητα παρακολουθεί μουδιασμένη τα νέα φαινόμενα βίας μεταξύ ανηλίκων με την κατάχρηση νέων τεχνολογιών, ακόμα και στο σχολικό περιβάλλον, όπου υποτίθεται απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών και άλλων τεχνολογικών μέσων κατά την διάρκεια της σχολικής διαδικασίας. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Πώς να το αποφύγουμε, δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Στο σχολείο υποτίθεται ότι τα κινητά είναι απαγορευμένα. Υποτίθεται, έτσι. Στην πράξη αυτό δεν ισχύει, γιατί τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Όλα τα παιδιά πια κυκλοφορούν με κινητά και είναι δύσκολο αυτό να αποφευχθεί. Δυστυχώς. Προς το παρόν, τα νέα αυτά φαινόμενα σχολικής βίας στο Ρέθυμνο έχουν καταγραφεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι σε δημοτικά σχολεία, ωστόσο γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να επαγρυπνούν και να καταγγέλουν τέτοια φαινόμενα πριν συμβεί το παραμικρό, μη αναστρέψιμο, αρνητικό γεγονός. Η επαφή που έχουν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές δεν είναι μόνο μέσα στην τάξη, είναι και έξω από την τάξη με τις εφημερίες τις οποίες έχουν. Άρα λοιπόν έχουμε μια πλήρη εποπτεία των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου που βρίσκονται τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τέτοιου είδους φαινόμενα, εάν και εφόσον υπάρχει προδιάθεση να προκύψουν, αντιμετωπίζονται άμεσα καριά εκείνη τη στιγμή. Αλλά προς το παρόν οφείλω να σας πω ότι δεν έχουμε κανένα τέτοιο κρούσμα. Συνέχεια στο δελτίο μας. Καλά στην υγεία τους είναι οι διεπτάμενοι της πολεμικής αεροπορίας, το αεροσκάφος των οποίων κατέπεσε έπειτα από μηχανική βλάβη κοντά στη Γάβδο. Οι δύο πιλότοι εκτελούσαν εκπαιδευτική πτήση μαζί με ακόμη δύο F-16 της 343 μοίρας και το βίντεο από την στιγμή της διάσωσής τους είναι συγκλονιστικό.
Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας ανέδειξε το χθεσινό αεροπορικό ατύχημα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Γάβδου και Σφακίων, καθώς οι δύο πιλότοι της 115 πτέρυγας μάχης κατάφεραν με επιτυχία να κάνουν χρήση του συστήματος εκτείναξης την ώρα που το μαχητικό αεροσκάφος F-16 είχε πάρει ανεξέλεγκτη πορεία πτώσης. Οι δύο υπτάμενοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκαν στο 251 νοσοκομείο της πολεμικής αεροπορίας στην Αθήνα, όπου μεταφέρθηκαν. Στο μεταξύ, αίσθηση προκαλεί το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης που έδωσε στη δημοσιότητα η πολεμική αεροπορία. Το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση μαζί με άλλα δύο αεροσκάφη όταν σήμανε συναγερμό στο πιλωτήριο για δυσλειτουργία συστήματος που το έβγαζε εκτός ελέγχου όταν αυτό βρισκόταν στα 10.000 πόδια. Οι πιλότοι ετοιμάζονταν για άσκηση εμπλοκή σε αερομαχία με το πρόβλημα να εμφανίζεται πριν από αυτήν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στον κινητήρα. Οι χειριστές του F-16 επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους, αλλά στάθηκε αδύνατο και χρησιμοποίησαν αμέσως το σύστημα εκτείναξης διάσωσης, εγκαταλείποντας το μαχητικό. Στις 3:20 το μεσημέρι, ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας εντόπισε τους δύο πιλότους και τους ανέσυρε από τη θάλασσα. Την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των πιλότων συντόνισε ο θάλαμος επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος. Στις έρευνες μετήχε σκάφος του λιμενικού καθώς και παραπλέοντα πλοία, ενώ από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκαν οι κυβερνήτες των πλοίων της Ανενδίκ, Σαμαριά και Δασκαλογιάννης για να σπεύσουν αν χρειαστεί στο σημείο του ατυχήματος. Κινητοποίηση για κάθε ενδεχόμενο υπήρξε και στην ακριτική Γάβδο. Πήγαμε τα παιδιά με τα χιάλια, μήπως χρειαστεί κάτι, και ετοιμάσαμε τη Γάβδο, λιποδρόμια, τα πάντα, αν τυχόν και χρειαζόταν κάτι από εμάς. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που είναι πάρα πολύ συχνό και που πραγματοποιούνται χαμηλές πτήσεις πάνω από την Γάβδο και πολλές φορές κάτω από το σπίτι μας. Δηλαδή, εμένα από το σπίτι μου είναι σε υψόμετρο, μπορώ και θα βλέπω κάτω από το ύψος του σπιτιού μου, μέσα στα λιχαράδρα. Και πολλές φορές παγώνουμε, ειλικρινά, ότι να τώρα θα ακούσουμε τον μπομ. Με αφορμή τη συντριβή του F-16, η Δήμαρχος Γάβδου Ευαγγελία Καλίνικου εξέφρασε την ανησυχία των κατοίκων του ακριτικού νησιού για τις συχνές πτήσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή από πολεμικά αεροσκάφη και μάλιστα σε χαμηλό ύψος. Ιδίως όταν σπάνε το φάγμα του ήχου, είναι απίστευτα τρομακτικό. Τρομακτικός ο ήχος. Είναι σαν να γίνεται σεισμός 6,5 ρίχτερ στο. Ακριβώς κάτω από τα πόδια σου. Είναι απίστευτο. Αμέσως μετά το συμβάν, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ενημέρωσε τις οικογένειες των δύο χειριστών, ενώ ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Ευάγγελος Τουρνάς, επικοινώνησε με τους δύο πιλότους. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Σε δυναμικές κινητοποίησεις κατέρχονται για μία ακόμη φορά οι συνταξιούχοι της Κρήτης. Στη διάρκεια συνάντησης πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση παγκρίτιας κινητοποίησης στις 10 του μήνα. Τον προβληματισμό τους για το αύριο εξέφρασαν σύσσωμοι οι συνταξιούχοι της Κρήτης στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά με τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων τους. Οι συνταξιούχοι φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, καθώς την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν παγκρίτια κινητοποίηση και απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να ξεσηκωθούν προκειμένου να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν για το μέλλον. Έχουμε προγραμματίσει να εκδώσουμε ένα ψήφισμα. Το ψήφισμα αυτό θα το επιδώσουμε στην περιφέρεια Κρήτης με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στα Υπουργεία τα αρμόδια, στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στη δημοσιότητα. Να μάθει ο κόσμος την αγανάκτησή μας, τη διαμαρτυρία μας. Τώρα αυτές τις μέρες έχουν τα πολύ χειρότερα. Τα μαζερεύουν τώρα οι ηθροπατέρες μας με την Τρόικα. Να έρθουν πολύ χειρότερες μέρες. Και να ξεσηκωθούμε από τους καναμπέδες να δούμε τι θα γίνουμε. Και όχι μόνο για πάρτι μας, αλλά και για τα παιδιά μας. Εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε έναν άσο στο μανίκι μας που είμαστε συνταξιούχοι και δεν μπορούν να μας απολύσουν.
Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αγωνιστούμε και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, σε όποιο ταμείο και να ανήκουν, να ξεσηκωθούν, να οργανωθούν στα ταξικά σωματεία. Έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Οι συνταξιούχοι τόνισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα στον τομέα της υγείας από την πολιτεία και παράλληλα εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές που εφαρμόζει. Η κυβέρνηση συνεχίζει το καταστρεπτικό της έργο ενάντια στους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, της λαϊκής οικογένειας που τους επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι και μια διαφορετική μέρα για τους συνταξιούχους και για όλο το λαό βέβαια, αλλά περισσότερο για τους συνταξιούχους που πάμε στην τράπεζα κάθε πρώτη του μήνα να πάρουμε τη σύνταξή μας και δεν ξέρουμε αν θα είναι το ίδιο ποσό με τον προηγούμενο μήνα. Όλα αυτά μας δημιουργούν εκτός των άλλων προβλημάτων και μια ψυχολογική πίεση η οποία δεν την αντέχουμε στην ηλικία που είμαστε. Τα προβλήματα μας έχουν χειροτερέψει, δεν βλέπουμε καθόλου βελτίωση ούτε στα προβλήματα της υγείας. Μας έχουν διαλύσει, δεν έχουμε να πληρώνουμε ούτε τις συμμετοχές τις αυξημένες στα φάρμακά μας, αλλά ούτε να πληρώνουμε γιατρούς που μας παίρνουν 10 και 20 ευρώ να μας εγγράψουν τα φάρμακά μας και στο νοσοκομείο να πάμε και εκεί μας παίρνουν το τάλιρο. Δεν πάει άλλο, έχουμε φτάσει στα προχώρητο. Παγκρίτιο Συλλαλητήριο Εργαζομένων οργανώνεται την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Το ραντεβού έχει δοθεί στις 6 το απόγευμα στο Ηράκλειο. Ενώ λεωφορεία θα ξεκινήσουν και από τα Χανιά και την δική τους κινητοποίηση οργανώνουν εκεί και τα μέλη του ΠΑΜΕ. Με αφορμή την ημέρα ψήφισης του οικονομικού προϋπολογισμού, τα εργατικά κέντρα της Κρήτης διοργανώνουν Παγκρίτιο Συλλαλητήριο την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Το πρωί, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Χανίων απίθυνε κάλεσμα συμμετοχή στους Χανιώτες. Στη συνέχεια της κινητοποίησης, της απεργής κινητοποίησης στις 27 του Νοέμβρη που έγινε, συνεχίζουμε την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο και καλούμε τον κόσμο των Χανίων σε συλλαλητήριο. Ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο στο οποίο δεν πρέπει να λείψει κανείς. Το βράδυ της Κυριακής θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός αυτός της λιτότητας που προβλέπει αυτά τα δεινά μέτρα που προβλέπει και πάει τους εργαζόμενους και όλο τον κόσμο της Ελλάδας σε κατάσταση μεσαίωνα. Κάποιοι πρέπει να τους σταματήσουν και αυτοί είμαστε εμείς, η κοινωνία των Χανίων, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και όλες οι κοινωνικές ομάδες. Έχουμε εργασιακό μεσαίωνα, μπαίνει πια η ταφόπλακα στις εργασιακές σχέσεις και απλά θέλω να πω ένα μήνυμα να ξεσηκωθούν πια οι Χανιώτες, να μην επιτρέψουν την τύχη τους στα χέρια άλλων, της κυβέρνησης. Ας πούμε ένα ηχηρό όχι σε αυτό το εργασιακό μεσαίωνα μας περιμένει, στην κατάργηση του εργασιακού. Το εργατικό κέντρο θα διαθέσει δωρεάν λεωφορεία για τη μετακίνηση όσων το επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι αύριο το μεσημέρι να επικοινωνήσουν για την κράτηση θέσης στα τηλέφωνα 28210 97686 και 28210 92429. Δείτε κυρίες και κύριοι στη συνέχεια του δελτίου μας. Deal για τους καστανοπαραγωγούς των Χανίων. Σχεδόν ολόκληρη φετινή χρονιά με σολαρίσεις θα φτάσει στην Ιταλία. Χαμόγελα αισιοδοξίας μετά από αρκετά χρόνια σε ένα κλάδο που δοκιμάστηκε έντονα. Η τελετή παράδοση των εμβολιαστικών σκευασμάτων, τα οποία αγοράστηκαν από χρήματα που συγκεντρώθηκαν μετά από μουσική εκδήλωση που οργανώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, έγινε σήμερα. Τα εμβόλια αυτά θα γίνουν σε παιδάκια άνεργων και οικονομικά αδύνατων οικογενειών και η παράδοσή τους πραγματοποιήθηκε το πρωί στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Πριν από μερικές ημέρες, οι νοσηλευτές του Ηρακλείου πραγματοποίησαν μια εκδήλωση και με τα χρήματα τα οποία κατάφεραν να συγκεντρώσουν, αγόρασαν εμβόλια για όλα εκείνα τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ασφάλεια επειδή οι γονείς τους παραμένουν ανεργοί. Σήμερα η ΔΥΠΕ Κρήτης προχώρησε στην διανομή των εμβολίων σε διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου. Σήμερα στην 7η ΥΠΕ γίνεται η παράδοση εμβολίων για τα παιδιά των ανασφάλιστων αποκλειστικά και μόνο. Με ενέργειες που έχουν γίνει και θέλω να ευχαριστήσω όλους που βοήθησαν για να μαζευτούν τα εμβόλια αυτά. Τα εμβόλια θα παραδοθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Σιτίας, στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, στο Κοινωνικό Ιατρείο Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου Καστελίου Βιάννου και εδώ πέρα στο Δήμο Ηρακλείου.
Υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα. Όμως υπάρχουν και παιδιά τα οποία παρόλο του ότι δεν στερούνται ασφάλειας, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, αμελούν καμιά φορά και τα ίδια τα παιδιά ή οι οικογένειές τους. Ο αριθμός δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς. Αλλά όποιο παιδί ενδιαφερθεί και θέλει να εμβολιαστεί, θα το εμβολιάσει η οικογένειά του, υπάρχει αυτή τη στιγμή ρητή εντολή από το Υπουργείο αυτό να γίνεται άμεσα. Αυτό που τόνισαν οι νοσηλευτές πάντως είναι ότι αρκετά είναι πλέον τα παιδιά τα οποία μένουν ανεμβολίαστα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Η διαφωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, τα εμβόλια καλύπτονται 100%. Δυστυχώς όμως, τις μέρες που ζούμε, η ανασφάλεια έχει αυξηθεί, ιδίως σε Έλληνες πολίτες, ενώ παλιότερα δεν το είχαμε αυτό το φαινόμενο. Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να εμβολιάζονται, διότι προφυλάζονται από σοβαρά μεταδιδόμενα και λοιμώδη νοσήματα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τα εμβόλια και αν δεν έχουμε εμβολιασμένα παιδιά, είναι ορολογιακή βόμβα και για αυτά που έχουν εμβολιαστεί στα σχολεία. Άρα θα πρέπει να δώσουμε βάρος στα παιδιά καταρχήν, γιατί είναι ο πλούτος αυτού του τόπου. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα ένα παιδί χωρίς εμβόλια και χωρίς κάλυψη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι όλοι οι φορείς θα πρέπει να κινηθούν και το κράτος μπρος σε αυτή την κατεύθυνση, να μην υπάρχει έστω ένα παιδί ανασφάλιστο σε αυτή τη χώρα. Μετά από αρκετά χρόνια, τα χαμόγελα επέστρεψαν στους καστανοπαραγωγούς των Χανίων. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η φετινή συγκομιδή και όπως έγινε γνωστό, η μεγαλύτερη ποσότητα από την συνολική παραγωγή αγοράστηκε από έμπορο της Λάρισας για λογαριασμό Ιταλών, οι οποίοι φέτος, όπως και με το λάδι, έτσι και με τα κάστανα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα και αγοράζουν την ελληνική καστανοπαραγωγή. Με θετικό πρόσημο έκλεισε η χρονιά για τους παραγωγούς καστάνων του νομού Χανίων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της φετινής συγκομιδής έχει ήδη πωληθεί και μάλιστα σε καλή τιμή. Συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια πάντως, η φετινή παραγωγή έφτασε περίπου στους 550 τόνους, από τους οποίους 410 τόνοι πουλήθηκαν απευθείας. Η χρονιά για τους καστανοπαραγωγούς ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Βέβαια υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα με το έλκος της καστανιάς και κατ' επέκταση υπάρχει και άλλο πρόβλημα με τη μελάνωση. Οι τιμές φέτος κοιμάθηκαν από 2,80, 2,70, 2,60, 1,30 τα ψηλά και 0,30 τα σκουλιάρικα. Δηλαδή ο παραγωγός δεν έχασε απολύτως τίποτα. Την ίδια ώρα, ανάσα στους καστανοπαραγωγούς αναμένεται να δώσει έγκριση της χρηματοδότησης για εμβολιασμό των δέντρων κατά του έλκους της καστανιάς από το Πράσινο Ταμείο. Το έλκος της καστανιάς πλήττει τα δέντρα με αποτέλεσμα να προκαλεί σοβαρές απώλειες στο φυτικό κεφάλαιο πολλών παραγωγών. Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καστανοπαραγωγών Νομού Χανίων, Νίκος Μπομπολάκης, για το 2015 αναμένεται να προγραμματοποιηθούν έγκαιρα οι εμβολιασμοί. Μπήκαμε σε ένα καλό δρόμο με το έλκος της καστανιάς. Μόλις σήμερα κιόλας πήραμε το έγγραφο από το Πράσινο Ταμείο και τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών, την οποία θα συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Δασών Χανίων για να μπορέσουμε να κάνουμε το πρόγραμμα και το 5 και το 6, γιατί ήταν τριετές και φέτο μόνο ήταν, η χρηματοδότηση ήταν μόνο για το 4. Έπρεπε να βγει λοιπόν η χρηματοδότηση 850.000 ευρώ και για το 5 και για το 6. Οπότε σήμερα ενημερώνω τους καστανοπαραγωγούς του νομού Χανίων ότι εγκρίθηκε ομόφωνα από το Πράσινο Ταμείο και θα μπούμε σε μια διαδικασία τώρα έγκαιρα πλέον να μπορέσουμε να τοποθετηθούν το 5 και το 6 τα εμβόλια και να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία προσμένουμε. Εκδηλώσει αφιερωμένες στον εορτασμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες οργανώνει αυτές τις ημέρες το Κέντρο Κοινωνικής Μέρημνας. Μία από αυτές φιλοξενήθηκε το πρωί στους χώρους του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Χανίων. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία έρχονται και πάλι στο προσκήνιο με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου που έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό το πλαίσιο και στα Χανιά οργανώθηκε εκδήλωση από το Κέντρο Μέρημνας με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι πολίτες αλλά και οι αρμόδιοι φορείς. Τα άτομα αυτά έχουν δικαιώματα, έχουν υποχρεώσεις. Το όφελός μας θα είναι από την ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία χωρίς διακρίσεις. Θεωρώ ότι αυτό το όφελος είναι συνολικό και αφορά όλους μας. Νομίζω ότι
τώρα, ειδικά στην εποχή αυτή που υπάρχει οικονομική κρίση, τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Μέσω λοιπόν και ζωτική τομής, όπως είναι η υγεία, η φυσική αποκατάσταση, η ψυχική υγεία, αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες στην ζωή τους. Ζητούμε λοιπόν από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση να σεβαστεί τους ανάπηρους και να τους δώσει τα εργαλεία εκείνα που του χρειάζονται για να έχουν γενική και ολιστική προσβασιμότητα και όχι εμπόδια. Είμαστε εδώ, κάνουμε διαμαρτυρία και δεν κάνουμε γιορτή. Όμως έχουμε και παιδιά με αναπηρία που θα πρέπει να χαρούν. Μεταξύ άλλων, η πρόεδρος του Σωματείου ΑΜΕΑ Χανίων, Αμαλία Μπασιά, τόνισε πως τα άτομα με αναπηρία είναι τα μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης, καθώς παρατηρείται ραγδαία υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους αναφορικά με τους πόρους διαβίωσης, ζήτημα για το οποίο πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία. Το αναπηρικό κίνημα διαμαρτύρεται για την κρίση που βιώνουν, καλούνται μάλλον να βιώσουν οι ανάπηροι συμπολίτες μας, ενώ δεν έχουν συντελέσει στο να γίνει η κρίση. Η αναπηρία δεν είναι μια πάθηση που αφορά ένα μερικό σύνολο ατόμων. Είναι υποχρέωση όλων μας να εντάξουμε αυτά τα άτομα δίπλα μας, να τα αισθανθούμε άνθρωποι για να ολοκληρωθούμε κι εμείς ως άνθρωποι. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης και το Σωματείο ΑΜΕΑ Χανίων. Μία νέα εφαρμογή παρέχει στους πελάτες της Inter American. Το Ask Me αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο ηλεκτρονικό γραφείο με απεριόριστες δυνατότητες, απλό και φιλικό για το χρήστη, το οποίο δίνει επιλογές και έξυπνα εργαλεία που μπορούν να απογειώσουν την αποδοτικότητά σας. Η εφαρμογή παρουσιάστηκε το πρωί στη διάρκεια σχετικής ημερίδας που έγινε στα Χανιά, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα στα γραφεία της εταιρείας είχε παραδοθεί στον εφημέριο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών της ενορίας. Στο επίκεντρο των αλλαγών που πραγματοποιούνται στην Inter American με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξή της και την ηγετική τοποθέτησή της στο μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας, έχουν τεθεί σε εφαρμογή δύο προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες που ενισχύουν τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα του Digital Insurer για την εταιρεία. Μία εξ αυτών, το Ask Me, μία νέα εξελιγμένη έκδοση του πρώτου ηλεκτρονικού γραφείου για ασφαλιστικούς συμβούλους που οργανώθηκε στην Ελλάδα από το 2005 στην αρχική του μορφή. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους συνεργάτες του ομίλου στην Κρήτη σε εκδήλωση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Παρουσία σήμερα εδώ του Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών Εργασιών και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της εταιρείας μας δηλώνει τη θέληση της εταιρείας προκειμένου να υποστηρίξει περαιτέρω το δίκτυο της Κρήτης, το οποίο στους 11 μήνες που έχουν περάσει έχουν αύξηση παραγωγής 19%. Σήμερα, επί τη ευκαιρία, θα λανσάρουμε, θα γενιάσουμε και το νέο πρόγραμμα που λειτουργεί στην εταιρεία το Ask Me. Είναι μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία μπορούν οι συνεργάτες μας να εργάζονται μέσω αυτής. Είναι ο νέος τρόπος δουλειάς που προτείνουμε εμείς στο δίκτυό μας. Πιστεύουμε ότι μέσα από την τεχνολογία ο συνεργάτης μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα, γρηγορότερα και πιο οικονομικά την εργασία του. Είναι ένα κομμάτι το οποίο η Inter American θα επενδύσει τα επόμενα χρόνια και πιστεύουμε ότι είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε στο μέλλον να γίνονται ασφάλειες. Το Ask Me είναι ανοιχτό στη χρήση 3.700 περίπου συνεργατών πωλήσεων των νυχτίων agency και πρακτοριακού, καθώς και των διοικητικών υπαλλήλων. Δέχεται περί τις 1.700 επισκέψεις ημερησίως και συγκεντρώνει στο φιλικό περιβάλλον του όλη την πληροφόρηση για τον όμιλο, τους πελάτες, τα προϊόντα, την υποστήριξη, την παραγωγή, ενώ είναι προσβάσιμο για τους συνεργάτες από οποιαδήποτε έξυπνη ψηφιακή συσκευή. Μέσα από τα νέα συστήματα, ο συνεργάτης μας να πηγαίνει μπροστά στον πελάτη, να κάνει την έπτυση και αμέσως να παίρνει συμβόλαιο για όλους τους κλάδους. Ακόμα μπορεί ο συνεργάτης μας να παίρνει όλη την πληροφορία που αφορά τον πελάτη, όλα τα συμβόλαια και ό,τι ο πελάτης έχει στην Inter American. Μέσα από εκεί θα ενώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και θα δίνουμε στον καλό πελάτη της Inter American αυτό που έχει πολλά συμβόλαια και κάποιες εκπτώσεις. Εδώ μεταξύ, δείχνοντας για μία ακόμη φορά το κοινωνικό της χαρακτήρα Inter American στα Χανιά, ένωψη και της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού, προχώρησε σε μία ακόμα κίνηση ανθρωπιάς, προσφέροντας τρόφιμα που συγκέντρωσαν οι εργαζόμενοι στην ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Χώρας. Όπως βλέπω την εικόνα ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου μπροστά μας και τα πράγματα τα οποία έχουν μαζέψει να είναι αποτέλεσμα να μοιάζει με χριστουγεννιάτικο δέντρο, θα ήθελα έτσι να πω ότι πραγματικά η εταιρεία σήμερα διάλεξε τον τρόπο να στολίσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο με έργα αγάπης, τα οποία προσέφεραν άνθρωποι εθελοντικά μέσα από την πλούσια καρδιά και τη ζεστή καρδιά της αγάπης τους. Οι συνεργάτες του Γραφείου Χανίων μαζέψαμε τρόφιμα, ρούχα και παπούτσια
προκειμένου να βοηθήσουμε την ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, μια ενορία που το έχει τόσο πολύ ανάγκη. Παράλληλα, οι συνεργάτες Χανίων της Ιντεραμέρικαν παρέδωσαν και μια επιταγή των 500 ευρώ. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Για να το συνεχίσουμε. Να ξέρετε, το ζητήριο μας είναι δίπλα σας. Να είστε καλά. Η ενορία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Χώρας δίνει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό, ενώ δίνει και δεκατιανό σε περίπου 25 άπορα παιδιά. Σε δράσεις ενημέρωσης για τον εθελοντισμό προχώρησαν το πρωί αξιωματικοί της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η δράση ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας του εθελοντή πυροσβέστη, η οποία γιορτάστηκε και στην Κρήτη. Η μέρα αφιερωμένη στον εθελοντισμό και στους εθελοντές πυροσβέστες είναι η σημερινή και η πυροσβεστική υπηρεσία άνοιξε τις πύλες της προς όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν εθελοντικά στο έργο της. Είναι σημαντικό να σας πω ήδη στον ομό Ηρακλείου έχουμε 32 ενεργούς εθελοντές πυροσβέστες οι οποίοι κάθε μήνα παρέχουν τουλάχιστον 3-8 ώρες υπηρεσίες. Η θέση αυτή είναι τιμητική και άμυστη και για μας αποτελεί φυσικά και τιμή να τους έχουμε μαζί μας αλλά και πολύ μεγάλη βοήθεια, διότι είναι κοντά μας και μας βοηθούν στο έργο είτε της κατάσβεσης των πυρκαγιών είτε διασώσεων και σε όλο το αντικείμενο το οποίο έχουν εκπαιδευτεί. Η εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών είναι 120 ώρες, 60 θεωρητική και 60 πρακτική άσκηση, ενώ όσοι συμμετέχουν εθελοντικά στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας μπορούν να αποκτήσουν μόρια για μετέπειτα διαγωνισμούς της πυροσβεστικής. Υπάρχει δυνατότητα μοριοδότησης στους διαγωνισμούς, στις προκηρύξεις θέσεων που θα γίνονται στο μέλλον. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι το κυριότερο κίνητρο είναι η προσφορά στους συνανθρώπους μας και νομίζω ότι όσοι έχουν υψηλό αυτό το αίσθημα δεν κοιτάζουν τα κίνητρα. Ο Βασίλης Μαλούχος στέκεται στο πλευρό μιας θεατρόφιλης ομάδας φοιτητών που ανεβάζει στο θεατρικό Σανίδι την παράσταση «Ηρωίνη Ελλάδα 1-0». Η παράσταση θέλει να περάσει τα δικά της μηνύματα για τα ναρκωτικά μέσα από την προσωπική ιστορία του Βασίλη Μαλούχου που πραγματεύεται, ενώ θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Συγκλονίζει μπροστά στον φακό ο Βασίλης Μαλούχος, ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος βρίσκεται τον τελευταίο μήνα στο Ρέθυμνο για να ανεβάσει την θεατρική παράσταση «Ηρωίνη Ελλάς 1-0». Πρόκειται για το βιβλίο του γιού του, Μάριου Μαλούχου, που σκηνοθέτησε το θάνατό του και συγκλώνησε την ελληνική και διεθνή κοινότητα. Προανήγγειλε και κατήγγειλε το θάνατό του. Σκηνοθέτησε το θάνατό του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, γιατί είχε 10 χρόνια πέσει στα ναρκωτικά, έγινε καλά, σπούδασε δραματική, έπαιξε, έγραψε βιβλία και είδε ότι ζει σε μια κοινωνία η οποία είναι υποκριτική. Τον βλέπει πολύ καχύποπτα και αυτόν και όλους τους άλλους και του λέει εσύ είσαι ένας πρώην αλλά δεν μας κάνεις εδώ στην υγιή μας κοινωνία. Πήγαινε όπως λέει και το βιβλίο μέσα, οι ήρωες σε κάποιες φράσεις, γύρισε πίσω πάλι. Αυτή είναι η κατάθεση ψυχής ενός χαροκαμένου πατέρα, του οποίου και οι δύο γιοι, ο Μάριος και ο Θοδωρής, έζησαν τον εφιάλτη των ναρκωτικών. Η νατρεξόνη είναι μεγάλη υπόθεση, διότι σε αποκρούει, πώς το λένε, σε προστατεύει. Είναι μία ασπίδα. Από εκεί και πέρα παράλληλα θα πας να κάνεις κάποιο δεκαήμερο, κάποια εβδομάδα με τον ψυχολόγο, αν δεν έχεις ανάγκη μια κουβέντα να κάνεις, και εκείνο το οποίο είναι μέγα αυτό είναι ζήτημα η δουλειά. Να έχει εργασία το παιδί οπωσδήποτε, γιατί το ναρκωτικό στοχεύει, σκοπεύει στο κενό του μυαλού. Πρέπει να είναι απασχολημένος, να δουλέψει κάπου, οπωσδήποτε απασχόληση, δεν μιλάω να πάρει οπωσδήποτε χρήμα, να απασχοληθεί. Επίσης πρέπει να κόψει τις παρέες. Η παράσταση θα ανεβεί στο Οδείο Ρεθύμνου από την ανεξάρτητη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 12 και 13 Δεκεμβρίου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Σύνπολης. Μόλις διάβασα το βιβλίο μπήκα μέσα σε ένα κόσμο τον οποίο εύχομαι να μην τον ζήσω ποτέ και να μην το ζήσει κανένας. Όχι μόνο δικός μου, αλλά κανένας. Ξέρουν τα πιτζενερά, αλλά γενική δοκιμή. Ήχος, φώτα, σκηνικά, ηθοποί, διορθώσεις. Να δεσμεύεσαι σε χρόνο. Χώρος. Κανένα, σιγή. Τίποτα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Όλα τα νέα της επικαιρότητας, καθώς και τις ενημερωτικές ψυχαγωγικές του σταθμού μας,
Μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kidon.gr. Μείνετε κοντά μας σε λίγα λεπτά. Ακολουθεί η εκπομπή «Επιχειρώ» με την συνάδελφο Αγάπη Ταγκουνάκη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.